τώρα το πώς είναι. Οπότε... Βρήκε ο άλλος τώρα να πούμε να περάσουμε το πεζό το 206. Ρε, ναι, ρε, μα λέγαμε το πεζό, ρε. Ναι, με το πεζό. Περνάει με το πεζό 206. Μη σου πω ότι είχε κανένα κορόλα. Άχιστε, γεια. Τι κάνουνε με αυτό που κάνετε, δεν ξέρω. Και παίρνει φορά να φτάσει που ρε μαλακά. Ναι, 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 στο στενό, ας πούμε. Να κάνει τι, για να τι, να απλακωθεί στα φρένα, να χαλάσει τα τακάκια, να πούμε μετά το αλλού. Εν τω μεταξύ τι θα. Μου βάλει τα τακάκια και το αμάξι μου σφυρίζει ακόμα. Μα λέει γίτσι, ναι. Να πάει να αλλάξει τα τακάκια στα καλά καθούμενα ο μαλακά. Γεια χαρά, φίλες και φίλοι. Άλλη μια Κυριακή εδώ στο Joystick GR κανάλι. Το πράσινο αυτό κανάλι. Το πράσινο κανάλι. Σήμερα θεματολογία έχουμε, ως θα το έχετε δει και από τον τίτλο, παιχνίδια με ιαπωνική κουλτούρα. Να πω ότι δεν έχουμε βάλει JRPGs εδώ πέρα. Ναι, δεν υπάρχει. Ιαπωνεζιά, δεν θα δείτε. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί τα JRPGs δεν είναι αποκλειστικά με ιαπωνική κουλτούρα μέσα. Είναι δηλαδή, σου δείχνει άλλα ντάλλον δηλαδή, ναι, κάποιες ναι, φορές. Ναι, 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 ναι. Είναι και λίγο πιο sci-fi, με λίγο πιο άρθρο. Το στυλ το άνιμε είναι. Είναι περίεργο, ένα στυλ άνιμε. Το στυλ το άνιμε είναι που... Δεν θα δείτε τέτοια πράγματα. Υπερβολή για τέτοια φάση. Όχι, δεν θα δείτε τέτοια πράγματα, έτσι κι αλλιώς δεν το έχουμε με αυτά. Εμείς διαλέξαμε να βάλουμε παιχνίδια, ρε παιδί μου, τα οποία σύμφωνα με τα δικά μας γούστα, μας αρέσουνε, έχουμε κάτι τα έχουμε παίξει, άλλα όχι, δεν γνωρίζουμε κάτι, αλλά είναι τέλος πάντων πάνω στη δικιά μας ιδιοσυγκρασία και έτσι έχουμε φτιάξει μια λίστα με αρκετά παιχνίδια. Ιαπωνική μυθολογία, ιαπωνική πραγματικότητα, όπως θέλετε πείτε ρε παιδί μου. Ναι ρε, όχι ρε, την ιαπωνική κουλτούρα. Ιαπωνική κουλτούρα. Ναι, έχουν δηλαδή τέλος. Μέσα... Για να σου δώσω να καταλάβεις. Παίζει Final Fantasy. Yeah. Είναι JRPG. JRPG. Δεν έχει μέσα η ιαπωνική κουλτούρα. Καταλαβαίνεις. Έχει μόνο τη φαντασία του. Ναι, οπότε τα παιχνίδια που θα ακουστούν εδώ πέρα τώρα θα καταλάβετε τι εννοούμε, εν πάση περιπτώσει. Να βάλουμε πρώτα-πρώτα αυτά που έχουμε αναφέρει σε πάρα πολλά βίντεο. Με πρώτα, ας πούμε, τον Onimusha. Το 1, το 2, το 3 και το 4 τα Onimusha είναι παιχνίδια τα οποία μέσα έχουν έντονα το στοιχείο της ιαπωνικής κουλτούρας. Κουλτούρας, ναι. Έτσι. Συνοστίζονται πάνω κάτω έτσι με δικιά τους φαντασία στη Σέγκοκου έρα. Ναι. Αυτά. Έχουμε ξαναμιλήσει πολύ για το... Απλά έχουν δαιμονοποιήσει εκείνους τους εμφύλιους, ας πούμε, τους έχουν δαιμονοποιήσει και ότι σε αυτούς τους εμφύλιους, εκτός από ανθρώπους και κλάνς, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει... Υπάρχουν και τα γιοκάι, δαιμονες. Κάποιες κλάν, ας πούμε, είχαν κάνει συνεργασία με κάποιους δαίμονες, όπου φέρανε και... Όχι δαίμονες, με κάποιους μάγους, οι οποίοι μάγοι φέρανε και δαίμονες. Και δαίμονες μάγους. Έτσι, ναι, και ναι, ναι. Έγινε λίγο πιο spicy, ας πούμε, η όλη υπόθεση. Ναι, ναι. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο Νίο και στο 1 και το 2 που μπαίνει και στη λίστα και αυτό. Ναι. Το Νίο βασικά είναι πολύ πιο κοντά, είναι το μοναδικό ίσως από αυτά που έχουμε βάλει στη λίστα, που είναι καθαρά σε γκοκουέρα, αλλά με τη δικιά τους φαντασία, έτσι, με full yokai, full ιστορικά πρόσωπα της εποχής εκείνης. Ναι. Οπότε ναι, δεν χρειάζεται να έχουμε ξανααναφερθεί πάνω. Το Νίο, να σας δώσω να καταλάβετε, ήταν το πρώτο, ας πούμε, στη λίστα, ήταν τα Onimusha, όλα τα Onimusha. Δεύτερο, έχουμε βάλει το Νίο, έτσι να το ξεκαθαρίζουμε λιγάκι ναι, αυτό. Ναι, 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 ναι. Γιατί το πες, ξέρεις, το πήγες, παιδί μου, επί τόπου για να καταλάβει ο θεατής, ας πούμε, πρέπει να καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε το Νίο, το 1 και το 2, αν θέλει κάποιος να καταλάβει την υπόθεση, πραγματικά τώρα θα σου μιλήσω, να κάτσει να δει στο Netflix ένα ντοκιμαντέρ, γύρω στα 6 επεισόδια, είναι, αν θυμάμαι καλά. 6 με 7 επεισόδια. Όπου εξηγεί εκεί πέρα τα πάντα με τα κλάνς και με τους αρχηγούς, εν πάση περιπτώσει, τους πολέμαρχους. Αυτοκράτορες, πολέμαρχοι. Ναι, 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 ναι. Και το τι συνέβη όλο αυτό. Και μετά θα καταλάβει και θα βγάλει άκρη τι ακριβώς έγινε και με ποιους παίξαμε και γιατί ήμασταν αντίπαλοι στον Νίο. Ναι, απίστευτο ναι. Πράγμα αυτό. Θα δείτε τι έγινε γενικά έτσι. Ναι. Θα πάρετε μια ιδέα τι παίχτηκε με τον Ιαπωνικό εμφύλιο εκείνης της εποχής. Μπράβο. Έχουν πάρει και αυτοί όλοι τον Ιαπωνικό εμφύλιο και τον έχουν εμπλουτίσει μέσα με φανταστικά στοιχεία και το έχουν κάνει, ρε παιδί μου, πιο έτσι. Πιο ανάλαφρο, πιο εύπεπτο, πιο φανταστικό βέβαια και ταιριάζει καλύτερα. Λοιπόν, επειδή έχουμε μιλήσει λοιπόν για Onimusha και Νίο, τα προσπερνάμε. Πάμε επόμενο, έχουμε βάλει Sekiro. Ένα σεκυράκι. Ναι, Sekiro έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει live, έτσι. Είναι, θα έχουμε κάνει. Κάνει μπαμ καταρχήν. Και εκεί, Sengoku Era είναι. Διαφορετικά βέβαια εδώ. Ναι, δεν έχει τώρα ιστορικά γεγονότα, έχει το δικό του το στυλ, δικά του πρόσωπα. Και παίζει αλλιώς μπαλίτσα. Ωστόσο, την παίρνεις χαμπάρι, ρε παιδί μου, την ιαπωνική κουλτούρα, ας πούμε, και εκεί πέρα, τα κτίρια. Όλα τα κτίρια. Έτσι. Και κάποιοι άλλοι που υπάρχουν, το πώς δρούσανε, κλάνς και εκεί, με νίτζα. Ας πούμε, έχει την περιοχή της Άσυνα που ήταν σημαντική περιοχή στον εμφύλιο. Ναι, αν θυμάσαι. Ναι, 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 ας πούμε, από το ντοκιμαντέρ το είδαμε αυτό τώρα εμείς, ότι η περιοχή Άσυνα
σαν περιοχή, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα καταλάβετε γιατί όταν δείτε το ντοκιμαντέρ, εν πάση περιπτώσει. Ή όσοι επιλέξετε να δείτε το ντοκιμαντέρ. Αυτά και για το Σέκυρο. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε με την ησυχία μας. Με την ησυχία μας, ναι. Πάμε πρώτο-πρώτο σε αυτό που αρέσει στον κόσμο, αλλά εμάς δεν μας έχει αγγίξει την καρδιά. Ναι, πάμε στο Όχι Ghost... πρώτο, τα έχουμε πει δηλαδή. Αλλά ξεκινάμε, ας πούμε, με... συνεχίζουμε βασικά με Ghost of Tsushima. Ναι, συνεχίζουμε Ghost με Ghost of Tsushima, ένα παιχνίδι το οποίο αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, πάει τρένο. Mm-hmm. Πάει τρένο. Δηλαδή, αν κάποιος έκανε τώρα. Ποιος έκανε, ο Ανδρέας έκανε ένα post με τα UK charts, ας πούμε, και το τι παίρνει ο κόσμος. Μάλλον ποιο είναι πιο ψηλά στις προτιμήσεις και είναι γύρω στο τρίτο, τέταρτο, κάπου εκεί, ξέρω εγώ. Σήμα συνεχίζει ακόμα δηλαδή και πουλάει σαν τρελό. Κοίταξε, από όσους έχω ακούσει, από φίλους που έχουν παίξει Ghost of Tsushima, έχουν ξετρελαθεί. Ναι. Έχουν ξετρελαθεί με το παιχνίδι, τους θυμίζει πάρα πολλά. Και είτε είναι Assassin's Creed, έχει τη δική του ταυτότητούλα. Εμάς δεν μας τρέλανε, να πούμε την αλήθεια. Εγώ κάποια στιγμή θα το δοκιμάσω να το συνεχίσω. Ίσως έφταιγε τότε και το live. Καμιά φορά τα γαμάζουμε τα live. Ναι, ναι, δηλαδή έχουμε κάψει πολλά παιχνίδια λόγω live, ας πούμε, καινούργια που να λέμε. Να πούμε ότι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Observer. Observer. Το έβαλα με το Μίτσο να το κάνουμε live. Παίξαμε μισή ώρα. Επειδή δεν μπορούσα να βγάλω άκρη και επειδή θέλει ησυχία σαν παιχνίδι. Καταρχήν αυτό θέλει και ησυχία σαν παιχνίδι, η αλήθεια είναι. Λέω μαλακία είναι. Ναι, ναι. Και επειδή το είχα ήδη κατεβασμένο, ρε παιδί μου, λέω ρε φίλε, να το δω λίγο. Να το δεις. Τι φάση, γιατί με ένα μισάρο δεν μπορεί να καταλάβει. Mm-hmm. Αλλά το ότι ήμουν αρνητικός στο τι παιχνίδι είναι, ήμουνα. Ναι. Απλά έλεγα, ας το βάλω λίγο να το ξαναδώ άλλη μία, να κάνω μία να. Ξέρεις, γιατί φτιάχνουμε και λίστες σαν κανάλι, πρέπει να βλέπουμε και άλλα παιχνίδια. Οπότε κάποια παιχνίδια που δεν. Δεν τα έχω δει με καλό μάτι, τα ξαναβάζω να τα ξαναδώ. Μήπως και σ' άρεσε, ρε. Μήπως και μ' άρεσε, μήπως να μπει σε κάποια λίστα να ξέρω τι γίνεται, καταλαβαίνεις. Ναι, το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Να υπάρχουν εμπειρίες, να μπορώ να μιλήσω, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Κάποιος θα θέλει να ακούσει κάποια πράγματα. Και το Observer ήταν ένα από τα παιχνίδια τα οποία το σνώ πάρα πολύ άσχημα. Και το έβαλα, ας πούμε, και το ξανάπαιξα. Και είναι μεγάλη εμπειρία το. Δηλαδή, άμα σ' αρέσει το Cyberpunk, παίξε Observer. Πρέπει να παίξει Observer. Ναι, ναι. Και πιο σοβαρό από το Cyberpunk. Ναι. Και μην μπερδευτείτε ορισμένοι ότι συγκρίνω το Observer με το Cyberpunk σε ό,τι έχει να κάνει με τη δράση. Εννοώ το ERA. Είναι επηρεασμένο καταρχήν από το επιτραπέζιο. Ναι, το ναι, ναι, ναι. D&D, το Cyberpunk 2025, ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Είναι επηρεασμένο το Blade Runner. Έχει το εικαστικό του Blade Runner. Mm-hmm. Έτσι, εκείνη τη. Αυτή τη μελλοντική ματιά στα 80s. Mm-hmm. Και δεν είναι thriller, δεν μπορώ να το πω thriller, δεν σε τρομάζει σαν παιχνίδι, αλλά είναι ψυχεδελικό παιχνίδι, το ναι, οποίο ναι. σου προκαλεί ένα μυστήριο στο τι θα συμβεί μέχρι το τέλος. Ναι. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Ναι. Και έχει και εφάμιλο τέλος με αυτά που είδαμε στο Cyberpunk. Δηλαδή, ώρες-ώρες νόμιζα, λέω θα πεταχτεί ο... Keanu Reeves. Ναι, θα πεταχτεί ο Keanu Reeves, λέω εδώ πέρα τώρα, δεν υπάρχει πιθανότητα. Αλλά είναι πολύ σοβαρό και η ματιά του είναι πολύ πιο σοβαρή, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για το. Γιατί το ξεχύλισα. Το ξεχύλισαμε, ναι. Αυτό. Αλλά για τον Ghost of Tsushima, λοιπόν, δεν είμαστε τελείως κάθετοι ότι δεν μας αρέσει. Ως πρώτη ματιά, αυτό που είδαμε, δεν ξετρελαθήκαμε. Σίγουρα κάποια στιγμή στο μέλλον θα συνεχιστεί και θα παιχτεί. Να πούμε τώρα για τον Ghost of Tsushima ότι είναι σε μια εποχή που είχε γίνει μια εισβολή από τις πολλές που κάνανε οι Μόγκολοι σε ένα νησάκι εκεί στην Ιαπωνία. Εκεί διαδραματίζεται και συνεχίζει την ιστορία του. Ναι, εγώ τώρα το Ghost of Tsushima, να σας πω την αλήθεια, μετά το live έκατσα και το συνέχισα λίγα και να δω περί τίνος πρόκειται. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, γιατί το βαριέμαι τόσο πολύ. Δηλαδή, γιατί μου προκαλεί αυτό το συνέστημα της βαρεμάρας και της αγκαρίας. Της αγκαρίας, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν θα πω ότι είναι κακό παιχνίδι. Δεν είναι απαραίτητα κακό ένα παιχνίδι το οποίο να σου προκαλεί μια αγκαροειδές πρόθεση. Ή μια βαρεμάρα, ξέρω εγώ. Δεν είναι απαραίτητα κακό, απλά δεν κάνει σε μένα προφανώς. Mm-hmm. Τώρα να πούμε για το mood, να μην είμαι σε φάση. Μπορεί. Έχει. Ότι κάποια στιγμή θα το ξαναδώ πιο. Ξέρεις. Γιατί υπάρχουν και φάσεις που λες δεν έχω τι να παίξω. Ας βάλω αυτό πάλι. Βάλω αυτό να δούμε τι παίζει. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Όπως έκανα και εγώ με τον Ryer, ας πούμε, και ξετρελάθηκα μετά. Ενώ στην αρχή δεν μ' άρεσε. Ωστόσο, αυτά που είχε μέσα, δηλαδή το πώς βρίσκεις το δρόμο σου, δεν μου άρεσε, ρε φίλε, με κούρασε. Δηλαδή, αέρα, βάλ το γαμημένο το βελάκι να ξέρω που θα πάω. Ναι, με τον αέρα τώρα τι είναι αυτά που μου κάνεις. Δεν μπερδεύτηκα και πολλές φορές με αυτό. Από ό,τι ακούω όμως συνηθίζεται αυτό με τον αέρα. Δεν είναι κάτι το οποίο σου χαλάει την εμπειρία. Ίσα-ίσα είναι και κάτι καινούριο που συνηθίζεται μετά. Τώρα, ναι. Άμα δεν μπορέσεις να το συνηθίσεις ή εσύ ή εγώ ή ο καθένας. Εντάξει, είναι απλά σε πρώτη φάση είναι κάτι το οποίο δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου. Δηλαδή ναι, ναι. Είναι ένα open world παιχνίδι. Και είναι σαν να μου έχει δέσει τα μάτια, να μην ξέρω πού να πάω. Ενώ πατάω εγώ το quest και να υπάρχει ένα χάρτη μέσα εκεί.
Άσε με να τον βρω κανονικά, βάλε μου ένα βελάκι. Δηλαδή. Μην μου βάζει αυτό τον. Πάντως οι μάχες του εμένα μου αρέσανε. Ειδικά αυτό το σκηνικό το οποίο περιμένεις να σου έρθει κοντά και ένα κρακ να τον κάνει. Θα σου πω και γι' αυτό. Αυτό το πράγμα όμως μην ξεχνάς ότι γίνεται ξανά και ξανά και ξανά για το ίδιο. Όπου μπαίνει σε μια περιοχή όπου έχει έναν αρχηγό. Ναι. Γιατί στα outpost τι έχει. Έχει πρώτα τον κεντρικό, ο οποίος θα βγει ο κεντρικός σε κάποια φάση και θα αναγκαστείς να κάνεις αυτή τη μονομαχία. Το έκανα 4-5 φορές και εντάξει, την πρώτη φορά ήταν εντυπωσιακό, τη δεύτερη το ίδιο. Μετά δεν ήταν και τόσο και πολύ άλλο. Εντυπωσιακό. Το tutorial επίσης μου την έσπασε που ήταν τεράστιο. Πολύ δηλαδή, μεγάλο. Με μαθαίνεις να ρίχνω με το τόξο που το έχω κάνει χιλιάδες φορές στα Assassin's Creed. Τα έχω κάνει. Δηλαδή σε πολλά παιχνίδια έχω ρίξει με τόξο. Ναι, μην μου τα μαθαίνεις αυτά βήμα-βήμα. Πραγματάκι το οποίο πλέον έχει. Παντού το παίζεις. Δηλαδή ακόμα και στο άλλο το παιχνίδι το αποκλειστικό της Sony, το Horizon που χειρίζεσαι μονίμως τόξο. Έχουμε παίξει full τόξο, ρε φίλε. Και δεν αλλάζει, το είδες ότι δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Το ίδιο, ρε. Σημαδεύεις με το L2, ρίχνεις με το R2. Κάτω μου μία φορά, ρε παιδί μου, άντε να ρίξω ένα στόχο. Μην μου βάζει 4-5 στόχους. Ή να μου δείξεις ότι μπορείς να το κάνεις εν κίνηση και να χτυπήσω άλλους 3 στόχους. Αυτό ήταν σαν να σου δίνει το χάρισμα ο Μπάρμπας. Όπου ο Μπάρμπας αυτός εκείνη την ώρα σε εκπαίδευε στα καπάκια. Μετά μου είχε τα flashback που γύρναγε πίσω για να μου δείξει πώς να ξεφωμαχώ. Με την τρομερή ατάκα που είχε πει το Μάικ στο live, Μπάμπη θυμήθηκα την προπόνησή μου. Τους έσκησα όλους. Ναι, μην μου τα δείχνεις. Αυτό, δηλαδή, αυτό το πράγμα ήταν επίπονο για εμένα. Ήταν πολύ βαρετό. Ναι, δηλαδή, τι μου λες τώρα σε ένα παιχνίδι casual το οποίο μπορεί να παίξει οποιοδήποτε. Εκτός και αν το βάλεις στο hard, εν πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω ότι όποιος ένας casual gamer να κάτσει να ασχοληθεί στο hard με τέτοια παιχνίδια. Θα κάτσει να περάσει την ώρα του ωραία και ευχάριστα. Μην μου, απλά ξέρεις τι, βάλτε μου σαν επιλογή αυτό το tutorial. Μην μου το βάζεις ας πούμε ως ένα δίωρο. Μπορώ να το κάνω skip. Ένα δίωρο ας πούμε βασικού παιχνιδιού. Καταλαβαίνεις γιατί μπορούσα να το κάνω skip όλο αυτό. Έπρεπε να το κάνω. Όπως και στο Νίο, ας πούμε, μπορούσες να κάνεις skip τα tutorial του. Να μην πεις τα σαν dojo και να κάτσεις να πολεμήσεις λίγο με το σπαθί. Τα κάνεις μετά για λόγους το ότι έπρεπε να πάρεις κάποια skills ή να ξεκλειδώσεις τα. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι δικαιολογίες για το λόγο, έτσι. Οι δικαιολογίες δηλαδή για ποιο λόγο δεν μου άρεσε σαν παιχνίδι, για ποιο λόγο μάλλον με έκανε να βαρεθώ και να το αισθανθώ αγκαρία. Αυτό με το Ghost of Tsushima. Παρ' όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι full στην Ιαπωνική κουλτούρα. Ναι, έτσι, full στην εποχή και αυτό. Full και με ωραίο εικαστικό, πανέμορφο. Αυτό δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ειδικά κάποια πράγματα προσεγμένα. Όταν έμπαινες μέσα σε στάχια ή σε ψηλά χόρτα, ας πούμε, που έδειχνε να αγγίζει τα χόρτα. Ναι. Όταν περπάταγε. Και σίγουρα θα έχει άλλα πράγματα μέσα τα οποία δεν έχουμε δει, ρε παιδί μου. Και τοπία, ας πούμε, έτσι. Γιατί πανέμορφο σαν παιδί. Εμείς δεν παίξαμε τότε. Ένα διωράκι παίξαμε. Ναι. Και το κλείσαμε. Δηλαδή, όσο ήταν το live, ήταν ψιλοβαρετό και το κλείσαμε. Αυτό. Αυτά με τον Ghost of Tsushima. Πάμε στο επόμενο που έχουμε βάλει, Tenchu. Tenchu, ναι. Μία σειρά που έχει μετράει και πολλά παιχνίδια, αρκετά θα έλεγα. Ναι. Όπου έχεις να κάνεις. Σίγουρα στο PlayStation 1. Ναι. Και καλά παιχνιδάκια. Το Tenchu τώρα, εγώ πάλι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν πολύ συμπάθησα. Γιατί πρέπει να είσαι μυστικός. Εγώ τότε εκείνη την εποχή που ξεκίνησα να τα παίξω, ρε παιδί μου, και ξέρεις, μας βάλανε στο κλίμα. Ας πούμε το πώς να παίξεις stealth με ένα ninja. Εμένα δεν μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί εγώ ήμουν στη φάση ότι παίρνω ninja, τα σπάω όλα. Και θέλω να παίξω με μάχες, με σπαθιά κτλ. Ναι. Ενώ δεν είναι, το παιχνίδι είναι τακτικής. Ας πούμε πρέπει να κρυφτείς, να χρησιμοποιείς. Αφού θυμάσαι πως ξεκινάει και σου δίνει συγκεκριμένα πράγματα που έπρεπε να πάρεις για να ολοκληρώσεις την αποστολή. Δεν είχες αβέρτα, ας πούμε, αστεράκια, πώς τα λέγανε αυτά τα shuriken. Ναι. Αβέρτα, ξέρω εγώ, κουνάει. Είχες λίγα και τα αγόραζες σε κάθε πίστα που τελείωνες, έπαιρνες μετά κάποια πράγματα για ένα εφοδιασμό. Καθαρό stealth παιχνίδι, έτσι. Stealth, ναι. Full stealth το συγκεκριμένο παιχνίδι. Για μένα άξιζε να βγει. Έχει πολύ κόσμο. Έχει πολύ κόσμο. Μου άρεσε. Κοίτα, το Sekiro ήταν να γίνει τη σημερινή γενιά το Tenchu. Ναι. Δηλαδή για Tenchu πηγαίνανε. Για Tenchu πηγαίνανε, ναι. Ναι, απλά επειδή είχα διαβάσει μια συνέντευξη εγώ του Μιγιαζάκη τώρα σε ένα κανάλι που είχε δώσει, ξέρω εγώ. Έλεγε ότι φτιάχναμε το Sekiro με την προοπτική να γίνει Tenchu. Αυτή ήταν η συμφωνία που είχαμε κλείσει, ας πούμε, και είχαμε συμφωνήσει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βάζοντας μέσα πολλά πράγματα και συνθέτοντας έτσι το παιχνίδι κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή το βλέπαμε και λέγαμε, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το ονομάσει Tenchu, ρε παιδί μου. Ναι. Μπορούμε να του δώσουμε μια πνοή και να το κάνουμε λίγο πιο action. Και να το αλλάξουμε λιγάκι και να αλλάξουμε και το όνομα, δηλαδή. Και καλά κάνανε. Και καλά κάνανε. Γιατί άμα το κρατάγανε ως Tenchu, γιατί τα Tenchu τα είχε η From Software. Ναι. Αν το κάνανε Tenchu, δεν ξέρω δεν αν. Δεν τα είχε όλα. Δεν τα είχε όλα. Ένα-δύο νομίζω έφτιαξε. Ναι. Πάντα ήταν. Τώρα δεν ξέρω με τις εταιρείες τι έχει φτιάξει. Και εγώ ποιες εταιρείες δεν το θυμάμαι. Αλλά έχει φτιάξει δύο. Έχει φτιάξει ένα. Έχει φτιάξει δύο ως εργολαβία. Ως εργολαβία. Και πάλι το ίδιο πήγε να κάνει τώρα.
Καλύτερα λοιπόν όμως που δεν έγινε τέντσο, διότι ναι, το Σέκυρο μας πρόσφερε πολλά πράγματα στον κύριο. Πολύ περισσότερη συγκίνηση, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Σκέψου ότι αυτό το stealth δηλαδή από εκεί προέρχεται, από το ότι πήγε να γίνει. Ναι, το ότι κρύβεσαι μέσα στα στάχια, ναι, το ότι καβατζώνεσαι. Δεν είναι το ίδιο. Μπορείς να το παίξεις και το Σέκυρο πάντως full stealth. Mm. Όταν πάρεις και τη σφυρίχτρα από το πίθηκο, γίνεται πολύ stealth το παιχνίδι. Αυτά για το Tenchu. Για μένα ένα από τα πολύ καλά παιχνίδια. Τα είχα ευχαριστηθεί τότε όταν τα έπαιζα. Μ' αρέσουν και τα stealth παιχνίδια. Στη λογική που λέει και ο Μάκης και εγώ, όταν πρώτο ξεκίνησα να παίξω Tenchu, πίστευα ότι θα βγαίνω και θα πολεμάω κανονικά. Τελικά δεν είναι έτσι το παιχνίδι. Έτσι και σου την πέσουν και ένας να την πέσει, σε τρώει για πλάκα. Είναι και τα χτυπήματα που δίνει φωνικά. Ναι, μετάξει, ναι, ναι. Δεν έχει, αν δεις όταν κατεβαίνεις κάτω και είναι 2-3 ας πούμε που σε βλέπουν, οι σπαθίες που θα φάνε είναι καθοριστικές. Δηλαδή είναι 1-2 κάτω. Ναι, δεν ναι, έχει ναι, δηλαδή δώσ' του και ξανά ναι, 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 ξανά ναι, να κάνεις πίσω, να βάλεις το χείλ σου κλπ. Όπως και το Tenchu έχει για το λάσο που θα σκαρφαλώσεις, θα σκαρφαλώσεις ψηλά, ναι, θα ναι, κρυφτείς, πετάς τα shuriken για να βγάλεις κάποιους από το. Από τον δρόμο σου, γενικά κάνεις πολλά, πάρα πολύ καλό παιχνίδι, σίγουρα έχει πολύ κόσμο και πολλούς fans. Πάμε στο επόμενο. Muramasa The Demon Blade, ένα παιχνίδι ασφαλώς και εντάξει τώρα εδώ είναι ιαπωνικής κουλτούρας και αυτό 100%, δηλαδή θα δείτε μέσα ιδεογράμματα, θα δείτε μέσα μουσικές, έτσι το πώς είναι χτισμένος ο κόσμος, είναι 2D το παιχνίδι, είναι hack and slash. Ίσως και μπορούμε να πούμε και λίγο RPG, έτσι σε αυτό το 2D, δηλαδή. Πώς είναι το Castlevania, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, 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 ναι. Το RPG του ρε παιδί μου, το πώς ανεβαίνουν τα στατιστικά του. Τέτοια φάση. Ναι. Έχω παίξει πολύ λίγο από το συγκεκριμένο, μετά δεν με έψησε. Κάπου με μπέρδεψε, κάπου το χάσα σαν παιχνίδι. Όμορφο. Πολύ όμορφο, πολύ γρήγορο. Αλλά αυτό που σας είπα πριν, κάπου το χάσαμε το παιχνίδι. Κάπου δεν μπόρεσα να το συνεχίσω. Δεν ξέρω τι έφταιγε. Και κάπου ήταν μετάξυ, έγινε μια αγκαρία. Δηλαδή αυτό το έκλεισα στο μισάωρο. Ναι. Λέω δεν είναι για μένα αυτό το πράγμα. Δεν κάνει για μένα. Και waves, ξέρεις, συνέχεια κατεβαίνανε, έδινες εσύ σπάθειες. Ναι, 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 απλά. Μετά, εν τω μεταξύ, το scrolling του δεν είναι ένα ενιαίος κόσμος που πας. Κάθε φορά τελειώνεις κάτι, κλείνει, ανοίγει, μπαίνεις. Καταλαβαίνεις. Ναι, 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 κατάλαβα. Σαν πίστες μοιάζουν. Σαν πίστες μοιάζουν. Ενώ δεν είναι. Κάνει αυτό το σβήσιμο η οθόνη για να φορτώσει την επόμενη περιοχή. Σαν ένα όπως είχε βγει το Castlevania στο PlayStation το 1, Castlevania Legends, που ήταν μόνο με πίστες. Ναι, μπράβο, έτσι αυτό το πράγμα. Απλά. Legends, εδώ, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν. Chronicles, δεν θυμάμαι. Εδώ ρε παιδί μου σου ανοίγει η πίστα, αλλά ξέρεις, δεν μου άρεσε αυτό. Ναι, δηλαδή ναι, περίμενα ναι, κάτι πολύ πιο ενιαίο. Να ψάχνεις, να έχει το backtracking του. Απλά το είχα φανταστεί διαφορετικά. Ναι, ναι. Δεν ήταν αυτό που εγώ είχα φανταστεί. Με ξενέρωσε, το παράτησα. Ωστόσο όμως είναι ένα παιχνίδι το οποίο. Έχει κοινό από πίσω, έχει fans. Είναι καλό παιχνίδι, μην κοιτάτε που σε μένα ας πούμε, δεν μου άρεσε και δεν έκατσα να το συνεχίσω. Μπορεί να είχα και τα δικά μου εκείνη τη φάση. Δεν ήταν και αυτό που περίμενα όπως είπα νωρίτερα, αλλά η απόκριση, το χειρισμό σου, όλα αυτά ρε παιδί μου να ξέρεις είναι πολύ καλά. Ας πούμε, έτσι. Είναι προσεγμένο παιχνίδι, ναι, δεν είναι τώρα παίξε γέλασε. Σίγουρα είναι και αποκλειστικό της Nintendo νομίζω αυτό το παιχνίδι. Ήταν κάποια στιγμή, για κάποιο χρονικό διάστημα νομίζω, μετά βγήκε και. Και αλλού τώρα που ακριβώς βγήκε δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει μέσα πολύ δυνατά. Σου δίνει. Δίνει φουλ την ιαπωνική κουλτούρα. Ναι, σου βγάζει πολύ. Όχι, τη βγάζει, το βλέπεις καθαρά. Ας πούμε, εικόνα, ναι, ιαπωνική ναι, κουλτούρα γεμάτη. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Ninja Shadow of Darkness. Ένα παιχνίδι με και αυτό έτσι. Αυτό φίλε ήταν μαρτύριο όμως σαν παιχνίδι. Μαρτύριο σαν παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι ρε φίλε αποθυμένο το οποίο τώρα πλέον εγώ δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ μαζί του. Έχει παλιώσει πάρα πολύ, έχει κυκλοφορήσει το τόπο και κυκλοφορήσει το PlayStation 1. Είναι ένα παιχνίδι που κράτησε το στυλ του arcade. Ναι. Παρότι είναι 3D ναι, γιατί... και λίγο πλάγια η κάμερα κτλ. Αλλά ήταν τόσο δύσκολο. Πολύ. Είχε κανονάκια, αν θυμάμαι. Ναι, είχε κανονικά ζωές, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Στο οποίο δεν μπορούσα. Έφτανα μέχρι σε ένα σημείο, δεν μπορούσα να προχωρήσω. Μέχρι τι πίστανα, ναι, το έφτανε, ναι, δεν υπήρχε πιθανότητα. Και μετά το παράταγα. Ήταν και λίγο μυστήριο το πώς φαινότανε. Οπότε γινόταν μυστήριο αυτόματο και ο χειρισμός. Ναι, ναι, πολλές ναι, ναι, παγίδες ναι, ναι, μέσα. Άδικο παιχνίδι. Άδικο, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έπεφτε παντού. Μπορεί να πέσει παντού. Μπορεί ναι, να πέσει ναι, παγίδα επάνω σου από όλες τις πλευρές. Δεν ήταν απλά. Και παγίδα και να πέσει στο κενό. Ήταν καθαρά arcade, φίλε. Δεν ήταν ένα παιχνίδι hack and slash. Μπαίνει μέσα τα γάμα όλα. Όποιο σου βγαίνει, βγαίνουν waves, τα κόβει και φεύγει. Ναι, 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 ναι. Ήταν παιχνίδι το οποίο θα σου βγαίνει σε συγκεκριμένα σημεία τρία άτομα.
Έπρεπε να τα σκοτώσει αυτά τα τρία άτομα και μόλις προχώραγες δύο μέτρα παρακάτω, μπορεί να πεταγόντουσαν τρεις-τέσσερις παγίδες. Και να χάνεις. Και να χάνεις. Δηλαδή ήταν πολύ τιμωρία σε αυτό. Κάντε πάλι πίσω. Κάτι έπαιζε και με τα save, αν θυμάμαι καλά. Δεν μπορούσες δεν, να κάνεις... Νομίζω δεν είχε save, ρε φίλε. Ναι. Θυμάμαι δεν είχε save. Τουλάχιστον όταν. Αφού τελειώσει την πίστα. Μέσα στην πίστα δεν μπορούσες να κάνεις, αν θυμάμαι καλά, save, ρε φίλε. Και ξαναξεκίναγες όλο από την αρχή πάλι. Ξαναδώσει. Μα νομίζω είχε κωδικούς. Κράταγες τον κωδικό και έφτανες από την πίστα που είχες φτάσει ήδη. Ναι. Χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος, γιατί το έχω να το παίξω και χρόνια. Χρόνια. Αλλά για το λόγο που δεν το συνεχίσαμε, είναι ότι προφανώς βάζαμε τον κωδικό στις πίστες που μέναμε και δεν μπορούσαμε να πάμε παρακάτω. Αυτό. Ναι. Αυτό πρέπει να συνέβαινε. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να προχωρήσω. Δηλαδή και memory card είχα και δεν θυμάμαι να μπορούσα να σώσω. Και εγώ και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τι παίζω. Όταν σίγουρα πάντως δεν. Επειδή ήταν από τα πρώτα, μήπως ήταν. Επειδή ήταν από τα πρώτα παιχνίδια και επειδή η γενιά είχε μεταπηδήσει από Mega Drive NES, ας πούμε, σε PlayStation 1 και Sega Saturn. Ναι. Τότε αν θυμάσαι τα πρώτα παιχνίδια, όπως το Virtual Fighter. Ναι. Δεν είχαν save, φίλε. Ήταν με τη λογική όπως πηγαίναν τα προηγούμενα παιχνίδια του NES και του Mega Drive. Φτάνεις μέχρι το τέλος. Ναι, φτάνεις μέχρι το τέλος σε ρί. Ναι, δηλαδή δεν σου δίνω save. Μέχρι να το μάθεις εσύ καλά και να ξέρεις πού θα δώσεις τα χτυπήματα ή πώς θα αποφύγεις κτλ. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, το παιχνίδι καρατιές έδινε. Καρατιές είχε τα μπομπάκια του που πέταγε, αστεράκια θυμάμαι. Είχε και νομίζω και ένα κατάνα. Δεν θυμάμαι να το χρησιμοποιούσε. Τέλος πάντων, δεν το έχουμε προχωρήσει και πολύ για να ξέρουμε τι παίζει. Ρε. Όχι, ρε, νομίζω κάποιο την αλλιώ σου έδινε το αυτό κατά. Εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι καρατιές, μπουνιές, κλωτσιές. Έδινε και τέτοια, έκανε και τέτοια, ναι, βέβαια. Ναι. Εγώ θυμάμαι το από το demo, θυμάμαι που το λιώναμε εκεί στο demo. Τελειώναμε το demo, άντε να το. Να βγει, να το παίξουμε τελικά. Το πήραμε το κανονικό, την κανονική του έκδοση, σε αντιγράφει πάντα. Κλάσαμε τα αρχίδια του νοματάρχη, τίποτα. Το παρατήσαμε, τίποτα. Δεν ασχοληθήκαμε πολύ με το παιχνίδι. Ναι. Πάντως έντονη η ιαπωνική κουλτούρα και αυτό έτσι με τους νίτζα του, με τις κλάν του. Ναι. Τα δασάκια έτσι τα. Ναι, που σου πεταγόντουσαν. Εν τω μεταξύ είχε μέσα και σούμο ότι πέφτανε, ρίχνανε κορμού αυτοί μετά. Άμα την κλείτουνε από τον κορμό, ερχόντουσαν από πίσω αυτοί με τα τσεκούρια να σε φάνε. Ναι. Περίεργο παιχνίδι, περίεργη έτσι. Και περίεργη ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Ωραίο παιχνίδι. Αλλά έως ένα ορισμένο σημείο, ωραίο. Από εκεί και πέρα γινόταν μαρτύριο, οπότε δεν είναι. Απλά το βάλαμε γιατί εντάξει, ήταν μια εμπειρία που είχαμε σαν πιτσιρικάδες και ξέρεις τώρα, είναι και το θέμα της αναπολής στο παρελθόν, ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Τότε η εποχή μας, δεκαετία του 90 μέχρι τέλος, αρχές 2000, ας πούμε, ήταν full ninja. Full karate, full Bruce Lee ninja. Bruce Lee ninja, δεν είπες κάτι άλλο. Τραβάγανε αυτές τις ταινίες. Είχαμε και κυπελάκια, ποτήρια που είχαν ninja έξω. Τα πάντα. Ναι. Κάθε λοιπόν. Βράδυ περιμέναμε πώς και πώς να δείξει την τηλεόραση κανένα American Ninja. Πω, τα American Ninja τα θυμάσαι, που ήταν τέρμα κάλτσες έργα. Ειδικά, αλλά, ναι, για μας ήταν οι καλύτερες παραγωγές του κόσμου τότε. Ναι. Και είχε και άλλα έργα και έτσι με ninja που υπήρχαν. Έχω βάλει τώρα να δω American Ninja και το ξύλο είναι σούπα και το. Και η... Καλά, οι διάλογοι δεν το συζητάω τώρα. Δεν υπάρχει να πει. Και το πώς γίνεται η απαγωγή και γιατί όλοι αυτοί οι Ninja κάνουν απαγωγή μια γκόμενα, ας πούμε, η οποία την έχει ο πιο γαμάο σε όλο το νησί εκεί πέρα. Γιατί είναι σε ένα νησάκι τη Νέα Υόρκη, νομίζω το πρώτο, κάτι τέτοιο. Σε κάποια παράλια τη Νέα Υόρκη, μάλλον όχι σε νησάκι. Και αυτό πάει και ξεκλειρίζει όλο το στρατό των Ninja και εντωμεταξύ είναι και η Ninja. Πολύ ninja. Είναι σκιά. Ναι. Είναι όλοι μαύροι τη μένει. Ναι. Και εκεί πέρα τώρα σου έχει. Βλέπεις τους πάντες. Και εκεί πέρα σου έχει τώρα εκπαιδευτήρια. Είναι ένα συγκεκριμένο που έχει τα εκπαιδευτήρια και είναι κίτρινη, μπλε, άσπρη, πράσινη. Ναι, και είναι και καλά. Κουκκινο... Και κάναμε εδώ στο σχολείο. Ο κοκκινός Ninja είναι ο πιο δυνατός. Όχι, ο άσπρος είναι ο πιο δυνατός. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη και προσπαθούσαμε να συζητήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τους Ninja. Δηλαδή, τι ακριβώς σημαίνει το χρώμα σε ένα Ninja. Ναι, δηλαδή, τουλάχιστον ήξερες εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε το ίντερνετ να κάτσεις να ψαχτείς τι είναι ένα Ninja. Ήξερες, παιδί μου, ότι ο Ninja κυκλοφορεί στο σκοτάδι. Κινείται μόνο τη νύχτα, ας πούμε. Πρέπει να φοράει μαύρα. Ένα Ninja. Πώς θα σκάσει μέσα στη νύχτα με τα άσπρα. Με το πράσινο, με το κίτρινο, με το κόκκινο, δηλαδή είσαι στόχος. Εντάξει, με το πράσινο μόνο σε δάση την ημέρα θα μπορείς να. Ναι, το πράσινο, το πρέπον το πράσινο. Το πρέπον το πράσινο. Ή ας πούμε η λογική έχει το λευκό να το φοράει κάποιος όταν έχει χιονίσει. Γιατί στα χιόνια. Υπήρχε περιοχή που θα έχει χιονίσει, δεν μπορεί. Θα έχει καμουφλάρι, θα έχει πέσει μέσα στα χιόνια εκεί με τη μούρη. Κάποιο βγαίνει έτσι. Ναι, ρε παιδί, πάνω σε ένα δέντρο ανεβασμένο. Το μαύρο πάλι είναι τη σκιά και έχουν. Νύχτα, μόνο νύχτα. Ναι, αυτά είχαν λογική, αλλά
δυνατότητα το να βλέπεις κίτρινο νιτζάκι, ξέρω εγώ και έτσι. Ναι, εμείς νομίζαμε ότι ήταν πώς ήταν οι ζώνες. Θυμάμαι το είχαμε εξηγήσει κάπως έτσι, ότι για να είναι κόκκινο ο νίτζα είναι ένα βήμα πριν το μαύρο. Αλλά είναι λίγο πιο μέτριο. Ναι, ναι. Ο μπλε ο νίτζα, ας πούμε, θα είναι αυτός που δεν καταφέρει. Ο καφέ ο νίτζα, αυτός που δεν καταφέρει να πάρει τη μαύρη ζώνη. Είναι λίγο πιο. Είχε και καφέ νίτζα. Είχαμε δει και καφέ νίτζα. Και έτσι το είχαμε δώσει μια εξήγηση. Ωστόσο, πριν τσακωνόμασταν για το αν ο κόκκινο νίτζα είναι καλύτερο από το μαύρο νίτζα, ότι είναι πιο καλό το rank, ρε παιδί μου. Ναι, βαθμό του. Ναι. Τα κόκκινα σπαθιά, ο κάθε νίτζα είχε και χρώμα στο σπαθί, δηλαδή. Το, ναι. Αυτό που φορά και το είχε σπαθί. Απίστευτο. Με νίτζα. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε κάνει τέτοιες συζητήσεις μεταξύ σας, αλλά τέλος πάντων εμείς κάναμε αυτή τη σχολεία, αλήθεια είναι αυτή. Λιώναμε. Αφήνουμε το Ninja Shadow of Darkness, πάμε στο Total War Shogun. Δεν θα μπορούσε να μην λείψει, ρε φίλε. Εντάξει, ναι, εντάξει ναι. Δεν έχουμε παίξει. Εγώ το μοναδικό Total War που έχω ασχοληθεί έτσι έστω και λίγο είναι μόνο το Attila. Ένα που είχε βγει. Δεν έχω ασχοληθεί με κανένα ναι, strategy. Δεν είναι της ιδιοσυγκρασίας μου, ρε παιδί μου. Δεν είναι παιχνίδια τα οποία αγαπώ να παίζω. Δεν είναι... Δηλαδή τα βλέπω. Μόνο και μόνο που τα βλέπω. Δεν χρειάζεται να τα πιάσω στα χέρια μου. Τυχητισμό έχουν γιατί. Μία που τα βλέπω και μία που λέω μακριά δεν είναι για μένα αυτό. Ναι, ναι. Πάντως σίγουρα ένα παιχνίδι το Total War έχει τη δική του ιστορία στο Shogun. Ιαπωνική full κουλτούρα. Έχει βγει και δεύτερο να πούμε Shogun. Κάτσε καλά τώρα. Shogun εδώ πέρα είμαστε. Νομίζω εκεί πέρα είναι για με τους εμφύλιους έχει να κάνει. Ναι, ναι. Νομίζω έτσι. Κάτι τέτοιο έχει να κάνει και εκεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πολλά. Δεν τα ξέρουμε. Όποιος ξέρει πιο πολλά πράγματα για το Shogun να μας γράψει από κάτω τι παίζει και αυτά. Ένα strategy παιχνίδι με την ιστορία full. Να την έχουν πολύ ωραία. Γενικά τα Total War φημίζονται για την ιστορία. Το ότι τη λένε και τη δείχνουν σωστά. Πάμε στο επόμενο που έχουμε βάλει, ο Κάμι. Άλλο ένα παιχνίδι που δεν συμπάθησε καθόλου. Ναι. Αυτό είναι με το λυκό σκύλο. Λύκο, ναι. Ένα λευκό λυκό σκύλο. Ξέρω εγώ τι διάλογο είναι. Ναι, ναι. Το λοιπόν, γιατί δεν το συμπάθησα. Πρώτον, γιατί είναι ο χαρακτήρα σου είναι σκύλο ή λύκο. Ναι. Δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμω είναι πολύ όμορφο σαν παιχνίδι. Είναι σαν πίνακα ζωγραφική ο οποίο αρχίζει και κουνιέται, ρε παιδί μου, να καταλαβαίνει. Να ξέρει τώρα. Δεν ξέρω αν το έχει δει κι εσύ. Δεν το έχω δει. Δεν το έχει δει. Ο μαχητή είναι ο σκύλο. Κανονικά μάθε με το σκύλο, ρε παιδί μου. Αλλά δεν το συμπάθησα καθόλου, παιδιά. Μόλις είδα το σκύλο, λέω αυτό είναι ο χαρακτηρισμό. Ναι. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπόρεσα καθόλου, όσο καλό gameplay και να έχει, όσο όμορφο και να είναι, όσο η απόκριση, τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και για εκείνη την εποχή ιδιαίτερα φαίνεται, παιδί μου, ότι είναι πολύ προσεγμένο σε παιχνίδι. Ναι, ναι. Όσο και προσεγμένα να είναι όλα αυτά, δεν μπόρεσα ποτέ να χωνέψω ότι έχω χαρακτήρα σκύλο και ότι έπρεπε να πολεμήσω με το σκύλο. Δεν μπόρεσα αυτό το πράγμα, με ξεπέρασε. Ναι, ναι. Δηλαδή, πώς να. Δεν σου έχει τύχει που λες, που σου λέει κάποιος, αυτό είναι γαμό τα παιχνίδια, ρε μαλάκα παίκτο. Και να λες εσύ, δεν μου αρέσει με τίποτα πολλές ο χαρακτήρα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Το χαρακτήρα, ναι, και εγώ πολλές φορές κολλάω με αυτά. Ναι. Άμα, θυμάμαι σε ένα παιχνίδι, ξεφεύγει τώρα από το θέμα το Κάμι, που μου είχαν πει να παίξω ένα Diablo like ήταν. Έτσι όπως περπάταγε ο παίχτης, δεν μου έκανε εμένα, ρε φίλε, να κάτσω να το παίξω. Οπότε άστο αυτό. Ήταν γαμάτο. Εγώ σου λέω καθαρά. Καθαρά πώς είναι ο χαρακτήρας, ναι. Ο χαρακτήρας, μορφολογικά. Δηλαδή μου δίνεις ένα σκύλο να βγάλω ένα παιχνίδι. Δεν το αντέχω, ρε φίλε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ναι, ναι, ναι. Δεν το μπόρεσα. Δηλαδή μου το έλεγε ο Μίτσος και του το έλεγα. Και του λέω, ρε φίλε, μόνο και μόνο που έχει χαρακτήρα σκύλο, δεν μου αρέσει να το παίξω αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Και μου λέει, γιατί δεν το καταλαβαίνω, μου λέει αυτό το πράγμα που μου λες, ρε φίλε. Είναι παιχνιδάρα μου κάνει. Που όντως δηλαδή μέσα όταν λέμε για ιαπωνική κουλτούρα μιλάμε φοβερό στο τι μπορεί να δεις μέσα εκεί πέρα, έτσι. Ναι, ναι, βλέπει το μάτι σου, ναι. Χαίρεται ζωγραφιές και τέτοια. Και από καλλιτεχνικής φύσεως. Ναι, πιο πολύ καλλιτεχνικής φύσεως. Έτσι. Είναι το και για την εποχή που βγήκε είναι πάρα πολύ καλό και έχει βγει και remake τώρα, στο... μέχρι PS4, εντάξει. Στην προηγούμενη γενιά. Και εκεί πέρα είναι ακόμα πιο καθαρισμένο, ακόμα πιο όμορφο. Έτσι, με το frame rate του να μην το σωστό, το πρέπον. Ναι, 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 ναι. Αλλά παιδιά, δυστυχώς δεν μπόρεσα να το χωνέψω αυτό το πράγμα. Δες. Ναι, δηλαδή έβλεπα το σκύλο και λέω τώρα το σκύλο, ρε μαλάκα θα έχω λέω. Τι φάση, ξέρω εγώ. Που δεν είναι έτσι ακριβώς, είναι κάποιος που είναι ένα υπόβαθρο από πίσω γιατί έχει ένα σκύλο, ρε παιδί μου. Και η λύκο, εν πάση περιπτώσει, για να μην σκαλώνουμε με το σκύλο. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα υπόβαθρο γιατί έχει αυτό το χαρακτήρα και γιατί πολεμάς με αυτόν τον χαρακτήρα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν ξέρω, δεν το άντεξε. Αυτά με το Okami. Επόμενο το Yakuza. Τώρα εδώ τώρα δεν έχει να κάνουμε με αρχαία Ιαπωνία. Ναι. Τώρα εδώ έχουμε να κάνουμε με καθαρά την Ιαπωνία, καθαρά το πώς είναι τώρα. Είναι ένα παιχνίδι που μέσα είναι έντονο το στοιχείο της Ιαπωνικής κουλτούρας. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι εδώ πέρα βάλαμε όλα τα παιχνίδια τα οποία έχουν αρχαία Ιαπωνική κουλτούρα. Σαμουράι κτλ. Ναι, ναι.
Οτιδήποτε έχει μέσα η ιαπωνική κουλτούρα έντονη. Ναι, καλά, ναι. Εκτός ότι το γιάκουζα. Εδώ πέρα εντάξει, εστιάζει πιο πολύ στη μάφια. Ναι. Έτσι. Προφανώς. Ναι, ναι. Και αυτά είναι. Και αυτά δεν τα έχουμε παίξει. Και εμένα δεν με έψησε ποτέ ένα γιάκουζα. Δεν ξέρω τον λόγο. Έχω ακούσει τα καλύτερα. Δηλαδή και ο Μίτσος γουστάρει πολύ γιάκουζα. Και ο Τανής γουστάρει πολύ γιάκουζα. Δηλαδή είχε ξετρελαθεί εδώ όταν τα έπαιξε σε remaster που τα δώσανε. Ξέρω εγώ τα δώσει η Sony. Συνεχίζει τη σειρά. Έχουν βγει και άλλα ναι, καινούργια. Το ξέρω. Εμένα δεν με άγγιξε ποτέ. Ποτέ. Αλλά το πώς σκέφτονται μέχρι σήμερα, ας πούμε, οι Ιάπωνες και τα λοιπά, το στοιχείο το έχει full, το πώς σου δείχνει πώς είναι η Ιαπωνία ακόμα και τώρα. Ναι, στηρίζεται πιο πολύ, ρε φίλε, στο πώς είναι τώρα η Ιαπωνία, στο πώς βλέπουν τα πράγματα οι Ιάπωνες, που έχουν κρατήσει και το παλιό το στοιχείο στην κουλτούρα τους, ναι. Δεν το έχουν διώξει. Αυτό με τα τατουάζ, με το τέτοιο, τέλος πάντων έχει. Εν τω μεταξύ, μέσα έχει να. Επειδή ναι, μεν δεν το έχω παίξει, αλλά ξέρω ότι παίζει πάνω κάτω. RPG είναι, έτσι. Ναι. Το θέμα είναι ότι μέσα έχει και πολλά mini games. Δηλαδή, μπορεί να μπει σε μαγαζί το οποίο έχει mini games και να αρχίζει να παίζει από εκεί. Έχει άλλα mini games μετά, με κάρτες, με ιστορίες, με καζίνα, με. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μπορεί να κάνει τα πάντα. Εντάξει, μέχρι εκεί ξέρω να σας πω τώρα και αυτή είναι η άποψή μου για τα Yakuza. Είναι παιχνίδια τα οποία δεν μπορώ εγώ να παίξω. Δηλαδή δεν είναι της ιδιοσυγκρασίας μου, ας πούμε, για να κάτσω να ασχοληθώ. Δεν ξέρω, ίσως αλλάξω μυαλό κάποια στιγμή και να δοκιμάσω κι εγώ. Ναι, ναι. Εστιάζει λοιπόν πιο πολύ στην Ιαπωνική. Ναι, η Ιαπωνική κουλτούρα και μου φαίνεται της Ιαπωνικής μαφίας προφανώς. Έτσι, αφού κάνει μπαμ, Yakuza λέει. Ναι. Και είναι παιχνίδια τα οποία νομίζω είχαν απαγορευτεί και στην Ιαπωνία, το εκείνη την φάση που είχαν βγει και τέτοια. Ξέρω εγώ, ναι, λόγω του ονόματος. Προφανώς. Ναι. Όπως πας, ας πούμε, στη Σικελία και λες Κοζανόστρα. Ναι, Κοζανόστρα. Και σου κλείνουν τα παράθυρα και σε διώχνουν από το μαγαζί. Κάπατε για να μην τα ξανακούσω. Είναι πολύ ντροπή. Είναι ντροπή, όντως. Ναι. Θυμάμαι μια ιστορία που είχα ακούσει με έναν Ιταλό. Ναπολιτάνο. Ωραία, λοιπόν, προχωράμε. Αφήνουμε ο Γιάκουζα, πάμε ο Τόγκι. Ο Τόγκι, το απερίεργο παιχνίδι. Ένα hack and slash παιχνίδι. Δυσκολόχρηστο. Είναι. Εκείνη την εποχή που είχε βγει σίγουρα δεν θα ήταν τόσο πολύ γιατί θα είχαμε μια εξοικείωση με σκατένιους χειρισμούς. Ναι. Και σκατένιους χειρισμούς κάμερας ιδιαίτερα. Ωστόσο τώρα αυτό το πράγμα δεν παίζεται, η αλήθεια είναι, γιατί το έβαλα εγώ να το παίξω. Πολύ παλιό παιχνίδι. Μιλάμε τώρα για Xbox Original. Ναι. Αποκλειστικό κιόλας του Xbox Original. Έχουν βγει δύο, ο Τόγκι 1 και 2. Έχει να κάνει με έναν τύπο ο οποίος ήταν μιας δολοφονικής φατριάς. Εκτελέστε μια φατριά που το βάλανε μέσα τώρα να σκοτώσει τον πατέρα του, αν θυμάμαι καλά. Αυτός δεν ψήθηκε, πήγε και τους έκλεψε ένα σπαθί. Ιερό σπαθί. Αυτό το σπαθί κατάφερε και δημιούργησε ένα σχίσμα μεταξύ του δαιμονικού κόσμου και τον κόσμο το πραγματικό. Πέθανε αυτός, τον επανέφερε μία μάγισσα και από εκεί και πέρα, εφόσον τον επανέφερε η μάγισσα και εφόσον είχε γίνει αυτό το σχίσμα, τα τέρατα, οι δαίμονες περάσανε στον κόσμο τον πραγματικό και αυτός αναλαμβάνει τώρα να κλείσει το σχίσμα, να σκοτώσει τα τέρατα και να βάλει ένα τέλος σε αυτούς που τον βάλανε να κάνει αυτή την αγκαρία, δηλαδή να σκοτώσει τον πατέρα. Τέλος πάντων, ένα περίεργο παιχνίδι. Να τα καταφέρει να τα κάνει όλα όπως ήταν. Μόνο αυτή είναι η εξηλαίωση. Είναι σαν δαίμονας, αν θυμάμαι καλά τώρα. Επειδή έχει πάρει αυτή τη δαιμονική. Επειδή σκοτώθηκε προφανώς από τους δαίμονες, με αυτό που έκανε, πήρε αυτή τη δαιμονική μορφή, απέκτησε κάποιες δυνατότητες παραπάνω, έγινε one man army. Για να μπορέσει να φτιάξει τα πράγματα και να τα κάνει όπως ήταν, εν πάση περιπτώσει. Καλό παιχνίδι για την εποχή του. Δεν ξέρω για το 2, αλλά από ό,τι ξέρω και τα 2 πάντως ήταν από τα Hidden Gems του Xbox. Ναι. Και είναι ακόμα από τα Hidden Gems. Είναι ακόμα. Είχα δει και βιντεάκι και ο Metal Gear Rocks να πούμε. Ναι. Βγάλει ως Hidden Gems το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Τώρα για το χειρισμό που πας στην αρχή, εκείνη την εποχή τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια εκείνη την εποχή είχαν ένα μυστήριο χειρισμό. Ναι. Τα είχαμε συνηθίσει για εκείνη την εποχή. Τώρα δυστυχώς είναι δύσκολο με το πώς είναι ο χειρισμός του τώρα να κάτσεις να γυρίσεις και να παίξεις με ένα παιχνίδι 3D με το χειρισμό του τότε. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι είναι μια χαρά hack and slash παιχνίδι, το οποίο υπάρχει απόκριση, έχει μελετηθεί ρε παιδί μου αυτό που θα παίξεις, θα είναι σωστό. Ναι, αλλά. Είναι και το άλλο που σας είπα ότι δύσκολα κινείς την κάμερα, δεν είναι τόσο smooth όλα όπως τη σήμερον ημέρα. From Software και αυτό, Μάκη, From Software τα πέτρινα χρόνια. Τα πέτρινα χρόνια της From Software. Πώς ήταν τα πέτρινα χρόνια, 10 χρόνια του Ολυμπιακού, ας πούμε, τότε ήταν και τα πέτρινα χρόνια της From Software. Ναι, γιατί η From Software, ρε παιδί μου, προφανώς, από ό,τι καταλάβω. Κοίτα, δεν είχε επιτυχίες τότε καθόλου. Ναι. Και είχε παιχνίδια μέτρια, είχε παιχνίδια καλούτσικα, είχε παιχνίδια χάλια. Πολλά χάλια παιχνίδια. Ας πούμε, κάποια παιχνίδια δεν παίζονται, ρε φίλε, κάτι Kingsfield. Που έχουν fans.
Κάτι μέτριο. Σαν το Tower. Ναι, είναι μέτριο. Είναι ναι, μέτριο. Είναι το έντονο στοιχείο των Souls μετά. Από εκεί δηλαδή επηρεάστηκαν. Ναι. Αλλά ναι. Είναι... Ninja Blade. Ninja Blade. Μέτριο. Μέτριο έως κακό παιχνίδι. Και τα Tenchu που κυκλοφόρησε. Και τα Tenchu βέβαια δεν ήταν και τόσο καλά. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Μέτρια, καλούτσικα έως μέτρια παιχνίδια. Δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω δηλαδή να τα εκθιάσεις. Είναι αυτά που δεν είναι τα full διαφημισμένα για εκείνη την εποχή. Γιατί δεν την ήξερες όπως την ξέρεις τώρα τη From Software, που δεν ήταν full διαφημισμένα και λες, ωπ, μάγκα μου, πέτυχα ένα καλό διαμαντάκι. Έχει τις αδυναμίες του, αλλά είναι ένα καλούτσικο παιχνιδάκι. Ξέρεις τι μου φαίνεται με τη From, ξέρεις τι μου φαίνεται ότι συνέβη. Δηλαδή, είχαν το δυναμικό, είχαν τα ταλέντα, είχαν τη σκέψη, είχαν τη φαντασία, θέλανε να κάνουν κάτι, αλλά προφανώς δεν είχαν κάποιον ο οποίος θα τους βάλει σε μια σειρά και θα τους πει πώς να το φτιάξουν αυτό το ναι, κάτι. Ναι, 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 γιατί ναι, ναι. Τα Kingsfield, ας πούμε, είναι σε πρώιμα στάδια τα Dark Souls, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν παίζονται, η αλήθεια είναι αυτή. Ή το Shadow Tower, δεν παίζεται αυτό το πράγμα. Όχι. Ή το... Έχουν ατμοσφαιράρα, ναι. Αλλά δεν παίζονται. Ναι, δεν παίζονται. Ας πούμε, ίσως προφανώς και θέλανε κάποιον ο οποίος να διαχειριστεί όλο αυτό το ταλέντο και όλη αυτή την ανησυχία που είχαν, ναι, και ναι, να τους βάλει να το κάνουν σωστά. Λοιπόν, πιστεύω πως ο Μιγιαζάκη δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τσάμπα τον επεφημούν όλοι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς έβαλε μία τάξη και έκανε πραγματικότητα αυτό που θέλανε και αυτοί να δουν σαν δημιουργή. Ήρθε και άλλαξε την ιστορία της εταιρείας. Ναι. Ήρθε και την άλλαξε τελείως και την πήγε προς το καλύτερο. Δηλαδή από εκεί που πλέον, που στην αρχή είχαμε hardcore κοινό, πλέον δηλαδή και το casual κοινό θέλει να πάει στη φιλοσοφία του Μιγιαζάκη. Θέλει να δουν και άλλα παιχνίδια. Θέλει και ο Μιαζάκη να δείξει και άλλα παιχνίδια. Κρατάει αυτό το δύσκολο στοιχείο που το είδαμε στο Σέκυρο. Αλλά μπορεί και ο άλλος να το παίξει. Ναι. Κατάλαβε. Εντάξει, προφανώς και δεν είναι μόνος του άνθρωπος. Προφανώς εκεί βρει. Σίγουρα. Δηλαδή, βρήκε τα άτομα που θέλει. Βρήκε τα άτομα που θέλει μέσα σε αυτούς εκεί και μπορούσαν όλοι μαζί να φτιάξουν κάτι και να ξεκινήσουν κάτι. Μια νέα εποχή στη From Software. Ακριβώς. Πώς ας πούμε ο Κρόιφ, σαν προπονητής. Άλλαξε το ποδόσφαιρο όταν πήγε στη Μπαρτσελόνα, άλλαξε όλη την οτροπία της και όλα αυτά. Καλά, και σαν παίκτη την είχε αλλάξει. Και σαν παίκτη την είχε αλλάξει και το Total Football που παίζανε οι Ολλανδοί και ο Άγιαξ ήταν αλλιώς, ρε παιδί μου. Έτσι, κάτι τέτοιο λοιπόν είναι και ο Μιγιαζάκη, ο Κρόιφ της From Software. Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό μιλάμε για τα πέτρινα χρόνια λοιπόν με το Togi. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα διαμαντάκι. Είναι ένα διαμαντάκι, ένα παιχνίδι το οποίο στηρίζει full την Ιαπωνική μυθολογία και κουλτούρα. Και όποιος έχει όρεξη να γυρίσει πίσω μπορεί να κάτσει να το δει, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αυτά ναι, με το Doggy. Πάμε τώρα στο επόμενο, το πρώτο τελευταίο της λίστας. Τελευταίο της λίστας. Όπου έχουμε βάλει την Ninja Gaiden σειρά. Ninja Gaiden σειρά, ναι. Έτσι, δεν γίνονταν να λείπει αυτή από εδώ. Εντάξει, και εγώ νομίζω ότι δεν γίνονταν να λείπει. Βέβαια, το Ninja Gaiden είναι λίγο αχταρμάς, τουλάχιστον από το 2 και μετά. Μωρέ, έχει και κάποια άλλα μέρη που επισκέπτεσαι. Ναι, ναι, αλλά... κάτι σαν τη Σικελία, Βενετία με λυκάνθρωπους ή κάτι τέτοιο. Βενετία με Σικελία μαζί είναι κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι μέσα έντονο το. Full. Το στοιχείο της full ninja, full ninja clan, full τα πεσήματα, full αυτό που θέλεις να κάνεις. Ξεκινάει και στο dojo το ninja. Το πρώτο, ναι, ας πούμε, έχει καθαρά στοιχεία ιαπωνικής, ναι, ναι, κουλτούρας. Ναι, μετά ναι, πάει αλλού. Μετά πάει αλλού, μετά το τρίτο γίνεται τελείως γιούχου. Ναι, ναι, ναι. Ωστόσο δεν, και από το τρίτο δεν πάβει να λείπουν μέσα τα στοιχεία της ιαπωνικής κουλτούρας. Ναι, 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 ναι. Έχεις ναι, ναι, ένα ninja, πετάει shuriken, άλλη ninja και στρατιώτες μαζί. Κουσαριγκάμα, εκεί ναι, το πρώτο είδαμε το κουσαριγκάμα. Το κουσαριγκάμα, ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Ναι, δεν γίνεται να λείπει αυτή η σειρά. Ξέρετε όλοι ότι πρόκειται για μια σειρά πολύ δύσκολη, αν εξαιρέσεις λίγο το 3, το οποίο είναι λίγο. Είναι πιο υποφερτό. Πιο light. Πιο light. Ναι, πιο δεν light. Έχει ακροτηριασμούς, δεν έχει αίμα. Δεν θυμάμαι τι. Όχι, έχει τα πάντα. Εγώ έχει τα πάντα. Εγώ όταν το έπαιξα είχε τα πάντα, απλά θυμάμαι ότι ήταν πιο υποφερτό γιατί μπορούσε να σηκώσει άμυνα και την ώρα που είχε σηκωμένη την άμυνα να μπορέσει να κάνει ταυτόχρονα χτύπημα. Ενώ στα προηγούμενα έπρεπε να ρίξει την άμυνα και να ξεκινήσει. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι πιο υποφερτό και στο hard είναι ακόμα πιο υποφερτό. Ναι, ναι, ναι. Και λέγανε πολλοί, θυμάσαι που λέγανε ωραίο σαν Ninja Gaiden, το Ninja Gaiden 3, αλλά όχι σαν το 1 και το 2. Κοίταξε. Το 2 μπορώ να πω ότι είχε πιο. Μπορεί να ήταν αχταρμά στο σενάριο, ότι ήταν πιο ολοκληρωμένο. Αλλά το 1 ήταν πιο παιχνιδάρα. Για μένα μου άρεσε πιο πολύ το 2, ρε φίλε. Και πιο δύσκολο. Πιο καλό το 2. Πιο... Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ήταν ολοκληρωμένο. Ναι. Αλλά έτσι όπως είχαν στήσει και το story, έτσι όπως πήγαινε, δεν ήταν τόσο αχταρμά όσο το 2. Ήταν λίγο καλύτερο. Αλλά σαν ολοκληρωμένο παιχνίδι, και ίσως και το καλύτερο του, το καλύτερο Ninja Gaiden, είναι σίγουρα το 2. Το 2, με ναι, πολύ το ωραία boss και αυτά. Το 2. Και σίγουρα το πιο διασκεδαστικό από όλα για μένα και χωρίς να χρειάζεται να πετάξει τα χειριστήρια στην τηλεόραση είναι το 3. Και το 3 ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Πολύ διασκέδαση και όλα πολύ... και τα 3 μου άρεσαν. Και πιο κινηματογραφικό. Ναι. Πιο κινηματογραφικό. Πήγαν αλλού, ρε. Ναι. Το 1 ήταν βάναυσο, ρε φίλε. Βάρβαρο. Ναι, ρε. Τώρα να χάνεις σε ένα σημείο
σε τέτοιο παιχνίδι και να μην σε βάζει από εκεί που έχασες και να σε στέλνει πάλι από την αρχή σε κάτι τέτοια που έκανε. Ειδικά όταν έπεφτες και από κάτι πλατφόρμες και χάνες ρε. Ναι, γιούχου ρε μαλάκα ήταν αυτό. Ήταν εκνευριστικό. Εν τω μεταξύ, να σου πω δύο φορές το έχω ξεκινήσει το ένα. Και το παρατάς. Το παρατάω στο αεροπλάνο. Ναι, ναι, κατάλαβα. Μπορεί να είναι μέση, μπορεί και να μην είναι. Δεν ξέρω, γιατί δεν έχω παίξει το υπόλοιπο. Έχει κι άλλο. Αλλά... Είχα παίξει ωστόσο πολύ μέχρι να φτάσω εκεί. Να σου δώσω να καταλάβω. Ναι, ναι. Και κάπου. Πάντα μέχρι εκεί το φτάνω και τα αφήνω. Δεν μπορώ άλλο. Όχι, δεν μπορώ γιατί είναι πολύ δύσκολο. Κάπου γίνεται αγκαρία μετά, ρε γάμο. Δεν ξέρω γιατί. Παρ' όλα αυτά όμως είναι και το πιο δύσκολο, αλλά και στο πιο πολύ κρατάει την κουλτούρα την Ιαπωνική αυτό σε σχέση με τα άλλα. Τα άλλα το πάνε λίγο πολύ. Το ένα ναι, το ένα ναι. Το ένα κρατάει πολύ. Αλλά και τα τρία κρατάνε την Ιαπωνική κουλτούρα. Έτσι έχουμε έναν νίτσα εδώ πέρα με τα σπαθιά του, με τα έτσι του, με τις κλάνς του, με τα τέρατα μυθικά και τους λικάνθρωπους στη Βενετία στα κανάλια. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε και στο τελευταίο. Ναι. Εδώ πέρα θα σας πούμε ότι αυτό έπρεπε να μπει στο βίντεο με τα Resident Evil Like παιχνίδια. Δηλαδή, λυπηθήκαμε που δεν το βάλαμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά δεν είχαμε και τι να σας πούμε. Γιατί δεν το είχαμε παίξει. Αυτό ναι, το είχαμε ανακαλύψει ρε παιδί μου, σαν παιχνίδι. Μιλάμε για το Kuon. Δεν το είχαμε κατεβάσει, δεν προλαβαίναμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι παιχνίδι είναι. Οπότε δεν θα είχαμε να πούμε κάτι, έτσι. Ναι. Λόγω του ότι το είχαμε ανακαλύψει τότε, τέλος πάντων το βρήκαμε άκρη και καθόμαστε και το παίξαμε. Τώρα παίξαμε καμιά ώρα και φαίνεται πολύ ωραίο. Είναι ένα thriller. Θα έπρεπε να έχει μπει, όπως είπε και στο μάτι πριν, στα Resident Evil Like παιχνίδια. Εμείς το κοιτάμε τώρα και βλέπουμε ότι είναι αρκετά καλή προσπάθεια τη From Software είναι αυτό. Ναι, και εδώ. Ναι, έχουμε μέσα αρκετά τη From Software, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων. Πάλι θα μας κράξουν. Θα πούνε όλα μόνο με ψεύτικο να μιλάνε. Ναι. Πήγε κάτι άλλο. Πάντως το Kuon είναι ένα thriller. Φαίνεται πολύ καλό. Έχω προχωρήσει γύρω στο 2 ωράκι εγώ το έχω φτάσει. Και συνεχίζω δηλαδή. Και πολύ δυνατό. Πολύ δυνατή ατμόσφαιρα. Να σας πω την αλήθεια, δεν βλέπω όμως, γιατί μπήκαμε και είδαμε και κάποιες κριτικές μετά έτσι να ρίξουμε μια ματιά. Α, το προτείνουμε αυτό, να μην το προτείνουμε. Ναι. Υπάρχει και στο PS4, μου πεις εσύ, αλλά δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι είχα δει βιντεάκι από έναν που το παίζε μέσω PS4. Σου είπα, ίσως να υπάρχει στο αμερικάνικο store. Μπορεί. Και όχι στο ευρωπαϊκό. Ωστόσο, τώρα εδώ πέρα, εμείς κάναμε δουλειά από emulator, να σας δώσω να καταλάβετε. Δηλαδή, δεν γίνονταν αλλιώς να το βρούμε αυτό το παιχνίδι. Είναι και ακριβό νομίζω να κάτσεις να το ψάξεις. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ σε κανονική μορφή. Κάποτε το είχα πετύχει σε ένα βίντεο κλαμπ που το δίνανε. Μέχρι να πάω σπίτι να δω τι παίζει με το συγκεκριμένο παιχνίδι και να γυρίσω το απόγευμα να πάω να το δω. Κάποιος το είχαν τσιμπήσει και το είχε και φτηνά, ας πούμε, κανένα ταλιράκι. Ναι. Ένα 5 ευράκι νομίζω. Τέλος πάντων. Ναι, έχει να κάνει με δύο. Κοίτα, στην αρχή τώρα έχει δύο. Θρίλερ είναι. Μην πούμε με τι έχει να κάνει. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα γιατί και εγώ δεν έχω προχωρήσει πολύ και δεν ξέρω το όλο του το είναι, ρε παιδί μου, σαν παιχνίδι. Είναι ένα θρίλεράκι λοιπόν. Χειρίζεσαι δύο χαρακτήρες, τρεις. Ναι, τρεις διαφορετικούς. Εγώ στην ουσία τώρα μέχρι τώρα έχω δύο χαρακτήρες, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω βρει τρίτο. Είμαι ακόμα στην αρχή. Το θέμα είναι ότι θυμίζει πάρα πολύ Resident. Και Resident, αλλά όχι Resident δηλαδή στο πώς είναι στημένο τώρα. Βγάζει. Καλύτερα να πούμε Silent Hill, θα έλεγα εγώ. Ναι. Silent Hill, δηλαδή είναι σκοτεινό. Ναι. Πολύ σκοτεινό, πολύ ανωμάλο. Έχει πράγμα. Έχει πολύ ψυχεδέλεια μέσα το συγκεκριμένο παιχνιδάκι, ρε φίλε. Έχει να κάνει με το καλό και το κακό. Ναι. Και όταν υπάρχει μια σκιά, τέλος πάντων, και όταν πλησιάζει τη σκιά εκεί πέρα, αυτό είναι. Αρχίζει και ζουρλαίνεται λίγο ο χαρακτήρας σου. Δηλαδή κάνει κάτι. Πώς να σου το πω τώρα, ρε φίλε. Σαν να τα χάνει. Σαν να τα χάνει, ναι. Ναι. Και πρέπει να φύγεις μακριά. Τέλος πάντων, να βρεις τρόπο στην αρχή να μπεις μες στο κάστρο και διάφορα τέτοια πράγματα. Παλιά εποχή στην Ιαπωνία με τα κιμονό τους και έτσι, ναι. Ξέρω και αυτά. Φαίνεται πολύ καλό. Φαίνεται πολύ καλό χωρίς να το έχουμε παίξει όλο μέχρι το τέλος. Ό,τι έχουμε δει προς το παρόν είναι. Απολαυστικό. Αυτό που θέλω να πω σε αυτό που ξεκίνησες στην αρχή για να δούμε, κάνα μια ψεκτική, να δούμε τι παίζει για το συγκεκριμένο παιχνίδι, τι έχουν γράψει. Οι χρήστες στο Metacritic του δίνουν πολύ ψηλή βαθμολογία. Και σαν μέτριο παιχνίδι το έχουν οι reviewers από κανάλια και τέτοια. Βέβαια δεν είδαμε πόσα review έχουν γραφτεί για το συγκεκριμένο είναι παιχνίδι. Είναι και παλιό το παιχνίδι. Είναι κάπου στη μέση. Είναι πολύ παλιό. Μιλάμε τώρα για εποχές PlayStation 2 και παίζει να είναι και αρχές PlayStation 2. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πότε κυκλοφόρησε το Kuon. Παρ' όλα αυτά είναι μια αξιόλογη προσπάθεια. Ένα πολύ ωραίο σκοτεινό thriller που έχει κρατάει πολύ, την Ιαπωνική έχει κουλτούρα. Έχει πολύ ωραία vibes, λέω. Ναι, έχει αυτή την Ιαπωνική κουλτούρα μέσα, κάνει μπαμ. Ναι, ωστόσο και καλό να μην είναι στην τελική, εκεί που θέλει να καταλήξει το θέμα της, είναι και καλό να μην είναι στην τελική. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει μέσα έντονα στοιχεία Ιαπωνικής κουλτούρας και έπρεπε να μπει σε αυτή τη λίστα. Έπρεπε να μπει σε αυτή τη λίστα. Καλή αργά παρά ποτέ πάντως που δεν μπήκε στην λίστα, δεν μπήκε εδώ.
Αυτά από εμά. Αυτή ήταν η λίστα. Γράψτε μα και εσεί. Γράψτε μα και εσεί από κάτω. Από κάτω, άλλα παιχνίδια που θεωρείτε εσεί ότι έχουν έντονο το στοιχείο τη ιαπωνική κουλτούρα, ρε παιδί μου, ή σα θυμίζουν η ιαπωνική κουλτούρα. Οτιδήποτε. Γι' αυτό, όπω είδατε, δεν βάλαμε JRPGs. Ναι. Βάλαμε καθαρά το στοιχείο να είναι η ιαπωνική κουλτούρα. Αυτό. Λοιπόν, αυτά από εμά. Τα λέμε την επόμενη φορά και μέχρι τότε. Stay joystick, παιδιά. Για χαρά.